Μετά τι τελευταίε πινελιέ, η πρόταση νόμου που ρυθμίζει την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών με δόσει προ το τμήμα φορολογία οδηγήθηκε στην Ολομέλεια για ψήφιση. Θα ανακουφίσει χιλιάδε συμπολίτε μα που έχουν τέτοιε οφειλέ τα προηγούμενα έτη, καθώς επίση θα υποβοηθηθεί και η ίσπραξη δεκάδων εκατομμυρίων από το τμήμα φορολογίε. Είχαμε την ευκαιρία και εμεί ω ΑΚΕΛ και άλλα κόμματα να καταθέσουμε την επιφύλαξή μα για τι πρόνοιε του άρθρου 5, το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί μια μορφή αμνηστία σε φορολογικά ζητήματα. Η πρόταση νόμου που να σημειωθεί είχε αναπευθεί από την Ολομέλεια τη Βουλή στην Επιτροπή Οικονομικών. Προβλέπει για οφειλέ κάτω των 100.000 ευρώ από πληρωμή μέχρι και σε 54 μηνιαίε δόσει, με ελάχιστο ποσό 50 ευρώ. Ενώ για οφειλέ άνω των 100.000 μέχρι και σε 60 δόσεις, με ελάχιστο ποσοστό 1.852 ευρώ. Υποβοηθεί το κράτο να εισπράξει οφειλούμενα ποσά σε μια περίοδο οικονομική κρίση, όπου υπήρξαν σοβαρέ επιπτώσει τόσο στι εταιρείε όσο και σε φυσικά πρόσωπα, να διευκολυθούν

από την πρόταση νόμου αποφασίστηκε να απαλληφθεί το άθρο 5 το οποίο προέβλεπε την δυνατότητα διόρθωσης οποιονδήποτε εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων μέσω της υποβολής δήλωσης διόρθωσης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης του νόμου αφού μέσω αυτής παρέχεται φορολογική αμνηστία.